Ακόμη στέλεχος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Ευρωβουλευτή. Κύριε Φαρατούρη, καλημέρα. Ο οποίος θα είναι και από ό,τι φαίνεται υποψήφιος. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αν έχουν τα ζητήματα. Πού είστε, πού σας, από το αεροδρόμιο είναι αυτό, το Ελ Βενιζέλος. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Πού ναι, πάτε? Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο, έχω έρθει μόλις από τη Μυτιλίνη, πάω στην Ιταλία, πετάω για Νάπολη σε λίγη ώρα. Στο νησάκι Βεντοτένε, ένα νησί έξω από την Νάπολη, εκεί είχε φυλακιστεί, θυμίζω, από το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, ο Αλτιέρο Σπινέλη, ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ακριβώς συνεγράφει το μανιφέστο Σπινέλη του Βεντοτένε, για να θυμηθούμε όταν η σύγχρονη αριστερή διανόηση γεννά ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η Ευρώπη για την οποία συζητάμε. Καλά το λέτε. Είναι γέννημα κάποιων νέων μεταλλιστικών σύγχρονων. Η ελληνική αριστερή διανόηση. Η ελληνική. Δεν να γεννάει. Τα πούμε. Αν μου επιτρέπετε, για να πιάσω λιγάκι και από το προηγούμενο. Ναι, για να, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτάκι σε σχέση με τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Χθες με τους συνεργάτες μου, ήδη από τη Μυτιλίνη, είχαμε ένα video conference στις Βρυξέλλες για τα θέματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την τιμή να συμμετέχω στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Μάλιστα. Θα ζητήσω λοιπόν από Δευτέρα, που έχουμε την πρώτη μας συνάντηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής, την αύξηση των κονδυλίων για τις φυσικές καταστροφές. Φυσικά, με το βλέμμα στραμμένο στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας μας που έχουν πληγεί. Για να θυμίζουμε ότι ορισμένα πράγματα συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν αναλυσκόμεθα μονάχα στην εσωτερική δυστυχώς σοφερή πραγματικότητα καμιά φορά. Πάμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Εχθές, επειδή διαβάζετε, ξέρετε την επικαιρότητα, χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, τα έβαλε με τον Τσίπρα ευθέως. Και για σας, και σε εσάς για αναφορά. Όταν του κάνανε ερώτηση από τη Real και ο Φαραντούρης πάει για αρχηγός, λέει όποιος θέλει ας κατέβει, ας έρθει, ένα τέτοιο είπε. Τι γίνεται, πού πάτε? Καταρχάς, ο Φαραντούρης έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες τις γνωρίζετε, τις έχετε φιλοξενήσει. Ναι, είναι πάντα στο προσκήνιο, με την είναι κάθετες. Ναι. Είναι κάθετες. Είναι κάθετες, χωρίς υπαινιγμούς. Άρα, αν τεθεί το θέμα εκλογών, είστε παρόν. Πάμε κύριε τώρα. Φαραντούρη. Θα είστε παρόν αν τεθεί θέμα εγώ εκλογών. Εγώ έχω πει ότι η θέση μου, για να υπενθυμίσουμε λιγάκι, και με το μήνυμα των Πρεσπών και οι πρόσφατες τοποθετήσεις μου περί της ενδεχόμενης ανάγκης προσφυγής στα μέλη μας, ναι, ως την έσχατη λύση, όχι ως την ιδανική, αλλά ως την έσχατη λύση σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία της περιδίνησης, όλες αυτές οι δηλώσεις μου έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Δεν έχουν καμία προσωπική αναφορά, δεν έχουν καμία διάθεση προσωπικής αντιπαράθεσης. Ναι, είναι έτσι ερμηνεύεστε πάντως. Εξόδου από την περιδίνηση. Εξόδου ανάγκη... από την περιδίνηση. Αν λοιπόν... Υπάρχει αυτή η ανάγκη τώρα που μιλάμε, κύριε Φαραντούρη, να προσφύγετε δηλαδή στις κάλπες? Θα σας απαντήσω. Δεν θα υπήρχε κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, δεδομένου ότι πράγματι πριν από ένα χρόνο είχαμε ξανά προσφύγη στα μέλη μας. Η προσφυγή στα μέλη μου αρέσει καλύτερα ως έκφραση από την προσφυγή στις κάλπες. Βεβαίως. Και το λέω αυτό διότι όλοι μας επικαλούμαστε τα μέλη, όλοι μας επικαλούμαστε σωστά τα μέλη του κόμματος ως την καρδιά του συλλογικού αυτού υποκειμένου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν λοιπόν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί λίγο πιο όμαλα και αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμασταν σε ένα συνεχές καθοδικό σπιράλ εσωστρέφειας, φθοράς και δυστυχώς, αν θέλετε, παρατεταμένης εσωτερικής αναταραχής και τρικυμίας, τότε δεν θα υπήρχε κανένας λόγος τώρα προσφυγής ξανά στα μέλη μας. Τώρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δεν βλέπω κάποια βέλτιστη αυτή τη στιγμή λύση. Και γι' αυτό λέγω ότι αν κάποιος έχει μια καλύτερη ιδέα να την προσκομίσει. Ενδεχομένως η πρότασή μου να μην είναι η καλύτερη. Αλλά εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεδομένου άρα ότι είναι μονόδρομος. Πριν, το βλέπετε ως λύση λοιπόν. Και εγώ. Ως βέλτιστη λύση υπό τις πρώτες. Το βλέπω ως λύση εκτός. Το βλέπω ως λύση, ως λύση εκτόνωσης και λύτρωσης. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, όχι ως ιδανική λύση, αλλά ως αυτή σαφές τη συγκυρία η ναι, πλέον ξέρετε, προσήκουσα, η πλέον ταιριαστή. Εκτός των άλλων, συγκρούνται παρακαλώ και δύο διαφορετικοί κόσμοι, κύριε Φαραντούρη, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Κασελάκης, που από τη μία λέει δεν θέλω να ακούω εγώ για κέντρο αριστερά, μη μου λέτε τέτοια πράγματα, και υπάρχει μια πλειάδα στελεχών, ηγετικών στελεχών, που λένε κεντροαριστερά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε.
Να σας θυμίσω, καταρχάς μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει γράψει και έχει πει κατ' επανάληψη για την ανάγκη συζήτησης, συνεννόησης των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Όχι τώρα συγκυριακά και όψιμα, εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Εγώ προσωπικά, με παρεμβάσεις μου, με επιφυλίδες μου, με κοινά άρθρα, με κοινές τοποθετήσεις, χωρίς να διατείνομαι ότι ήρθε η ώρα τα κόμματα έχει να χάσουν την αυτοτελειά τους, αλλά ότι κοινό. Η σύγκληση, βεβαίως, και παλιότερα με άλλους συναδέλφους και με τον κύριο Δούκα και με πολλούς άλλους, επαναλαμβάνω, ο καθένας από το μετερίζει του, με σεβασμό και περηφάνεια στο χώρο που ανήκει, αλλά επιτέλους η άποψή μου εδώ και 4 χρόνια είναι ότι οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να βρουν κοινούς στόχους, πολιτικές. Ωραία. Να βάλουμε λίγο στην πάντα τα πρόσωπα. Ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρός μας, να θυμίσω ότι εξελέγει πριν από 1 χρόνο με σύνθημα αυτού του είδους τη διεύρυνση. Εντάξει, αλλά τώρα μιλάει για κεντροαριστερό κιλό. Τώρα μιλάει για κιλό, τι να κάνει. Όχι, εμένα αυτές οι εμένα αυτές οι αναφορές δεν με βρίσκουν σύμφωνο και στεναχωριέμαι μάλιστα που τέτοιου είδους αναφορές τις είδα να αυγατίζουν μετά τις ευρωεκλογές. Τη ωραία. Στιγμή που ερώτηση η άποψή τώρα. Μου είναι δεν την αποφύγετε. Και την διακηρύσω, δεν αν μου επιτρέπετε, η άποψή μου είναι ότι ακριβώς αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό, θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αυτοπεποίθηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του μπροστάρι των εξελίξεων και της δημοκρατικής παράταξης, να ανοίξει ο ίδιος τη συζήτηση για κοινές δράσεις κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές και εν τέλει κάποια στιγμή, γιατί όχι και μια εκλογική συνεργασία. Θα απαντήσετε σε αυτό, παρακαλώ. Όταν ο νυν πρόεδρος πλακώνεται με τον πρώην πρόεδρο, που είναι και σύμβολο. Δεν μπορείτε εσείς να λέτε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι συμβαίνει. Ο Κασελάκης θα βάζει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι σύμβολο για σας. Σας έφτιαξε. Από το 3 σας πήγε, στο 36. Με έχετε συνηθίσει να μιλώ πάντα εξ ονόματός μου και όχι για λογαριασμό κανενός τρίτου, πολλών δε πάλων, προσώπων, ομάδων, τάσεων και οτιδήποτε άλλο. Έχω διατελέσει σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κασελάκη και συνεπώς νομίζω ότι μπορώ να ομιλώ με την λογική της συνέχειας και την ανάγκη να επικρατήσει νηνεμία στο χώρο μας και την αγωνία ενός ανθρώπου που δεν μπήκε στην πολιτική για να βρει δουλειά. Δόξα τω Θεώ, είχα δουλειά 25 χρόνια ως δικηγόρος και καθηγητής πανεπιστημίου. Όμως, αυτό που βλέπω κι εγώ είναι μια ένταση προϊούσα, όχι ανάμεσα στους άνδρες, γενικότερα στον χώρο μας. Και εξού και η δική μου παρέμβαση από τις πρέσπες, το περίφημο μήνυμα των πρεσπών, δηλαδή μια κραυγή αγωνίας. Παιδιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σπιράλες οστρέφειας. Δεν θα χρησιμοποιούσα την έκφραση πλακώνεστε. Φοβάστε μου αρέσει μια περισσότερο να το. Πάντα οι διασπάσεις δεν λειτουργούν προς όφελος της συλλογικότητας και της κοινωνίας. Γι' αυτό και εγώ από την πρώτη στιγμή είχα παρακαλέσει και προσκαλέσει και παρενέσει τους φίλους που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ να το σκεφτούν και 2 και 3 φορές προτού προχωρήσουν σε μια τέτοια διάσπαση. Συνεπώς, προφανώς είμαι κατά της διάσπασης και υπέρ της ενότητας. Λοιπόν. Αν δεν με διέφερε τόσο πολύ η ενότητα του χώρου μου, δεν θα παρέμβαινα. Θα παρέμενα 5 χρόνια στα προνόμια του Ευρωβουλευτή και σωστό. Θα μας ξαναβλέπετε μετά δίκιο από 5 χρόνια τώρα, να ξαναδιεκδικήσω την ψήφο μου. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Κάποια στιγμή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλό ταξίδι. Στο στούντιο. Στην Νάπολη. Ευχαριστώ. Σήμερα στην Νάπολη, στο Βεντοτένε για το Spinelli Group, που έχω την τιμή να συμμετέχω και μάλιστα ως μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Και τη Δευτέρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για να συζητήσουμε για τις αποζημιώσεις της Θεσσαλίας. Για τα χρήματα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ωραία.